Θα Σταματάω το είναι. ρεκόρ να πούμε ότι τη White εναντίον Μίστα σε ένα πάλι επικό σύντομο game 4-3. Μισό λεπτό. Ωραία, Αντώνη, ίσως να είμαστε εδώ για το τελευταίο σετ. Ελπίζουμε όχι. Τι? Cloud Kingdom είναι ο επόμενος χάρτης. Cloud Kingdom, λοιπόν, να πάω να αλλάξω εγώ το σκορ. Τι? Να βάλουμε και καμιά διαφήμιση, λέω. Βέβαια. Λοιπόν. Rocket Cone Plus. Ergonomic hybrid shape for right-handers. Pro-aim laser sensor with 6000 DPI resolution. Integrated tracking and distance control unit for ultimate performance and minimized pickup light. 8 programmable mouse buttons and solid four-way wheel. 4 LED light system for individual colors and effects. Built-in 72 MHz turbo core processor for game profiles. Adjustable weight system with 4 easy to clip in weights. The Rocket Cone Plus features a completely upgraded driver system with a bunch of unique new features, like an enhanced light system control panel and macro presets for all popular games, multimedia, and office apps. World's first, Rocket proudly presents its revolutionary sound feedback system. Any changes to DPI, profile, or sensitivity settings, among others, are indicated by an audio response. 6,000. 800. Especially useful for in-game config changes. Rocket Cone Plus. Introducing brand new Rocket Easy Shift technology. Many gaming mice have loads of buttons for all kinds of functions. Their location is usually strange and unfamiliar. Rocket now presents a smarter solution, Rocket Easy Shift, the easy way to duplicate the number of mouse buttons. Mouse buttons are all in their usual place. You can assign an additional function to any mouse button at the touch of a single button. Rocket Easy Shift, for easy mouse button duplication. Rocket Cone Plus. Maximum customization gaming mouse. Συγγνώμη που διακόπτω τη διαφήμιση. Συγγνώμη που διακόπτω τη διαφήμιση. Κάτι έγινε. Γιατί έχω κάτι. Εγώ ναι. Ακούω φωνές. Μάλλον είναι για τον Μίστα που. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι. Λόγω μάλλον Μίστα. Για τον. Φωνάζουν στη γειτονιά σου, φωνάζουν στη γειτονιά μου. Μάλλον είναι για τον Μίστα. Επειδή βλέπουν με delay το proxy. Λοιπόν, ναι. Να σποιλάρουμε. Μάλλον ο Ολυμπιακός έκανε το θαύμα. Για να δω. Θέλω να το δω, συγχωρέστε με, έτσι, ο Ολυμπιακός άστοχος και στη δεύτερη, 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη, 61, τι έγινε, το πήρε ο Ολυμπιακός, ναι, το πήρε ο Ολυμπιακός, λοιπόν, καλά πράγματα. Ναι, πραγματικά είναι απίστευτο, ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, να πω ότι δεν ασχολούμαι πολύ με αθλητικά, αλλά αυτό που ξέρω, είμαι ο Ολυμπιακός προφανώς. Αλλά να πω ότι ξέρω ότι ήταν το τέρμα outsider και ήδη που είχε φτάσει Final Four ήταν μεγάλο θαύμα. Ήταν όντως και πολύ μεγάλο. Κέρδισε ας πούμε δύο ομαδάρες και ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν, ναι. Πράγμα δεν έχει πάρει, δεν τα πειράζει, εντάξει. Λεπτομέρειες. Εντάξει, πήρε Ευρωλίγκα, να μην τρελαθούμε τώρα από το πουθενά. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι σχόλιο για το ελληνικό πρωτάθλημα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Ποιο λες. Το ότι γεγονός δεν έχει πάρει ελληνικό πρωτάθλημα και πήρε Ευρωλίγκα. Που εν διατησία και τα λοιπά, έλα τώρα, άντε, δεν τσιμπάς. Μπράβο, λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς. Αυτά. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, έχουμε πει, είπαμε ότι ο κύριος. Λοιπόν, ο Whitera ζήτησε 5 λεπτά διάλειμμα, λογικό είναι. Οκ, γύρισε τώρα. Οκ, είναι back. Πω, πρέπει να ήταν επικό τέλος. Ποιος μου μιλάει εδώ πριν. Έλα, μωρή Ολυμπιακάρα, τάβλα, πρωταθλητής Ευρώπης. Πω, εκεί ακούγονται τα πυρομαχικά μας, βαράνε, μας την πέφτουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, ωραία, και αφού τελειώσαμε ευχάριστα το μπασκετικό κομμάτι της Ελλάδος, να τελειώσουμε ευχάριστα και το Stack 2 κομμάτι της Ελλάδος. Είναι 4-3 υπέρ του Whitera. Μάλλον θα χρειαστεί να κλείσω παράθυρα. Ναι, ναι, ναι.
Πέφτουν εσύ, τάγκ, βολές εδώ, νουξ, δίπλα μου. Τραγούδια ακούω, τι γίνεται, τραγούδια. Ζεμπέκι καβάλα. Λοιπόν. Ξεκινάω, τότε το ρίχνω. Ναι. Πάμε. Go, μίστα. Αναρωτιέμαι πώς από αυτούς τους Ρώσους είναι μπασκετικοί και παρακολουθεστικά και τα λοιπά, ναι. Κοίτα, δεν ξέρω. Θα είναι αρκετά δημοφιλές, δηλαδή η ΤΣΣΚΑ... Ναι, είναι. Και το ρώσικο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, περισσότερο... Όπα. Ο Ναβάρη. Ακούγεται συναγερμός. Ναι. Ωραία, κλείνω κι εγώ. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπό την υπόκριση της επιτυχίας του Ολυμπιακού, ξεκινάμε το παιχνίδι μας και έχουμε τον Πάρη Μίστα, τον κίτρινο τόσο στην πάνω πλευρά του χάρτη, κόκκινος τόσο ο White Rush στην κάτω πλευρά του χάρτη. Δεν έχουμε τίποτα τσιζιές προς το παρόν. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος για αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός, αλλά πάμε τώρα εδώ, θα είναι ακόμα πιο χαρούμενος αν ο Μίστα καταφέρει. Ξέρεις, Αντώνη, αυτό το show match, εντάξει είναι και τα λεφτά, αλλά το πρώτο show match είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή τον βλέπει πολλοί κόσμος. Ήδη τον ναι. Μίστα τον έχουν προσέξει πάρα πολύ. Αν καταφέρει και κερδίσει τον White Ra, θα τον προσέξουν ακόμα περισσότεροι. Κοίτα, έχει πάρει ήδη τρεις χάρτες, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και να τον κερδίσει. Νομίζω ότι ακόμα και με τρεις χάρτες είναι αρκετά καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και αν χάσει 5-3, δεν είναι καθόλου κακό αποτέλεσμα για τον Μίστα. Όπως είπες και εσύ, αρχίζει και τραβάει βλέμμα το Μίστα. Είδαμε και χτες, έβλεπες ένα ρώσικο τουρνουά. Ποιο ήταν εκεί πέρα, από BSK. Ναι, BSC. Έπαιζε με τον BSK, θυμάμαι. Ναι. Και τον νίκησε. Μετά τι έγινε, γιατί με πήρε ο ύπνος. Πήγε τελικό με τον Ιφ Τζέι Ρίκο. Το θυμάμαι. Είδα μερικά παιχνίδια, κέρδιζε ο Μίστα και μετά τι έγινε. Έχασε 3-2, νομίζω. Έχασε 3-2, όχι, ρε γάμο, το κρίμα. Ναι, πήρε 50 ευρώ, βγήκε δεύτερο. Και δεν τον ήξερε κανείς αυτόν τον αντίπαλο. Όχι, ρε, ο Τζέι Ρίκο. Δεν τον ξέρω. Είναι γνωστό, στο Λάντερ. Γιατί... Ναι. Είναι γνωστό στο Λάντερ. Γιατί έπαιζε στον ημιτελικό με τον BSK, που εντάξει είναι ψηλογνωστό. Αλλά αυτό δεν τον ήξερα που είχε πάει τελικό. Εντάξει, πήρε 50 ευρώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, βλέπω Rally Point. Έμεινε εξάγνωνος μέχρι τις 4-5 ώρα. Μισό λίγο, βλέπω το Rally Point του White Ra για το Zealot. Οκ, δεν είναι. Δεν είναι Zealot, θα βγάλει κι άλλο Pro. Θα δούμε. Λοιπόν, βλέπω ένα γκάζι προς το παρόν. Το Chrono Boost πάνω στα Probes. Chrono Boost 29 για τον Mista. Α, οκ, δεύτερο Gate. Και ο Mista the Out, εντάξει. Και είναι αυτό το άνοιγμα που λέμε με τους 3 Stalker που βγάζει και πιέζει ή κάνει deny οτιδήποτε επιθετικό. Ήθελα να δω αυτό το build με το ένα gate chrono boost που κάνει ο Θέμης. Θυμάσαι? Α, δεν το κάνει πια, ναι. Ναι, κοίτα, μάλλον... βέβαια ο άλλος τον κάνει hard counter με αυτό, έτσι. Με τα γρήγορα του gate stalker και chrono boost πάνω στα stalker και στο warp gate. Λοιπόν, ναι, γίνεται το scout από τον White Ra. Ο White Ra έχει πάρει και δεύτερο γκάζι, οπότε θα δούμε μάκρο παιχνίδι και από τους δύο. Taking. Κάποιο είδους staking, θα δούμε αν θα ρίξει κάποιο gate, κάποιο robo, κάποιο twilight ή κάποιο stargate. Και τα σκυλιά χαίρονται που πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό. Ναι. Λοιπόν, ήρθε εδώ με παίρνει τηλέφωνα να μιλήσουμε για την νίκη του Ολυμπιακού, τώρα δεν μπορώ. Για την νίκη του Μίστα θες να πεις. Για την νίκη του Μίστα με παίρνω, ναι. Να πούμε ότι ο White έχει το κόκκινο χρώμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ιονός ή όχι. Είχα διαβάσει κάτι έρευνες ότι λέει ομάδες που έχουν το κόκκινο χρώμα, το κόκκινο είναι πιο νικηφόρες. Έχουν δηλαδή 1-2% πιο πολλές νίκες από άλλες ομάδες που έχουν διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι να οφείλεται στο ότι το κόκκινο είναι πολύ δημοφιλές και άρα το παίρνουν αρκετά νικηφόρες ομάδες. Ή στο γεγονός ότι το κόκκινο είναι κάπως πιο επιθετικό χρώμα. Ναι. Και σε πολλά. Ένα force field από το. Ναι, εντάξει. Ναι. Θέλει να είναι ασφαλής ο Μίστα. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχεις κάνει scout, δεν ξέρεις αν είναι ο αντίπαλος. Άμα έτρωγε το stalker, πραγματικά θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Ναι, άμα το είχε κάνει το force, δεν νομίζω να ανέβαινε ο White Red. Πέρασε το probe, να δούμε τι είδε το probe. Το probe είδε το twilight, Αντώνη. Είδε το twilight, οπότε πρέπει να αντιδράσει με chrono boost, να το βγάζει immortal και θα βγάλει chrono boost μόνο σε immortal.
Και θα πάει για expand το πιστό White Trap. Βέβαια τώρα είναι το ρίσκο. Δηλαδή θα βγάλει δεύτερο Immortal ή θα βγάλει Observer. Γιατί μπορεί να είναι Dark Πιστεύω... Strike. Oh, έλα ρε, έλα ρε. Κυνήγα τώρα. Πολύ καλό. Δεν θα προλάβαινε. Βλέπουμε ρόμπο, δηλαδή Immortal ουσιαστικά, απέναντι σε The Blink, το αρκετά κλασικό One άνοιγμα. One Days λοιπόν, και είναι αυτό που έκανε και στο Cloud, στο Daybreak, πού ήτανε. Στο Daybreak, είχε κάνει αυτό το άνοιγμα. Forget Blink με τον Observer. Αυτός ο χάρτης είναι πιο καλός για τον Blink, μπορείς να κάνεις δηλαδή από την τρίτη βάση να κάνεις Blink στο main του Whitera. Άρα έχει πιο πολλές επιλογές. Ναι, είναι πολύ καλό. Κοίτα εδώ πόσα σημεία. Θα προσθέσει το πράγμα. Ω, ω, ω. Μην χάσει το έναν. Ω, τον έχασε. Κοίτα εδώ το range, ρε φίλε. Αν είναι δυνατό. Ναι, το Immortal. Είδε αυτό το range του Immortal. Πονάει πολύ. Θέμη, πρέπει να προσέξει. Φαντάζομαι θα βγάλει το Observer με το παιδί στο ρόμπο. Το Blink πάει να τελειώσει. Τέσσερα gates πίσω. Εργάτε. Βγάζει κι άλλον. 30 εργάτε έναντι 29. Τώρα πρέπει να σταματήσει ο εργάτη, δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσει. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα, αφού υπάρχει 4 gates και ρόμπο και blink από μία βάση. Expand θα πάρει σε 200 χρόνια από τώρα, άρα θα πάει για επίθεση. Ναι. Γίνεται και το transfer. Λοιπόν, θα κάνει blink πάνω με τον Observer. Ωχ, έρχεται να τον δει. Θα τον δει και να το καταλάβει. Τύπο, το είδε. Ναι. Το είδε, είναι σημαντικό αυτό τώρα, γιατί εάν του φάει το Pylon... Αλλά η Immortals είναι πολύ αργή. Είναι πολύ αργή, είναι από όσο σχέση είναι το σημαντικό, ναι, το Pylon. Ναι, είναι δύο Immortals, θα χάσει και το Probe, ο Mista, και δεν έχει δεύτερο. Και δεν κάνει και cancel το και πλώνα. Και ο Observer δεν έχει έρθει, τώρα έρχεται ο Observer. Ίσως να μην την έχει ψηλιαστεί. Για να... Oh, πάει να τον πιέσει. Oh, πάει να τον πιέσει. Πρέπει να φύγει πίσω ο Mista, πρέπει να φύγει πίσω. Ευτυχώς δεν τον είδε. Ναι, 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 νομίζω ότι φοβάται μην του έρθει από μπροστά. Να το. Όχι, κάτι ασύλ. Κάνει ωραίο blink. Ωραίο blink. Είδα αυτό το force field λειτουργήσε. Και οι Zealots κάνουν μεγάλη ζημιά. Πάρα μεγάλη ζημιά κάνουν και οι Zealots, αλλά. Δεν κάνουν ζημιά, κυνηγάνε. Ουσιαστικά μέχρι τώρα δεν έχουν βαρέσει τίποτα. Θα φάει τη Zeo Immortal. Ο Observer είναι μαζί του. Έλα, έλα. Το έχει το νομίζω. Πρέπει να συνεχίσει, πρέπει να βγει ο Immortal. Ο άλλος Immortal δεν υπάρχει από τον White Rat. Τώρα τον ξεκίνησε. Πρέπει να πιέσει από μπροστά ο Mista. Δεν υπάρχει πυλώνας forward. Αυτό είναι το αρνητικό. Δεν υπάρχει πυλώνας. Έφερε πρόμπο Mista. Έφερε δύο πρόμπο. Λοιπόν, δεν υπάρχει Immortal. Για να δούμε. Ανεβαίνει πάνω. Με... πρέπει να θα χάσει όμως. Θα χάσει Tolkien. Λοιπόν, έχει πλήγες. Για να δούμε. Έχει. Ο, δεν... Α, έχει. Ωραίο. Έχασα. Και τώρα. Δεν υπάρχει. Τώρα θα βγει ο Immortal, έχει ένα διάστημα. Έχει force field! Έχει force field, Αντώνη! Για να δούμε! Πάρα πολύ τυχερός ο Θέμης! Και πολύ έκτονο, πρέπει να τώρα τραβήξει λίγο πίσω τα units του. Δεν έχει άλλο force field, βέβαια να πούμε. Θα προσπαθήσει να πάει το ένα gate. Ένα Zealot που έχει μπλοκαριστεί του Θέμη και οτιδήποτε τώρα μετράει είναι αρκετά κοντά. Έτσι με είναι για το White Trap, όλα τα στόλια είναι από πίσω, δεν μπορούν να. Ο Immortal δεν μπορεί να κατέβει για το high ground, δεν παρούσε καθόλου. Κάνε blink micro Mista και πάρε αυτό το παιχνίδι να πάει 4-4. Μαζί με την Ολυμπιακάρα, να κάνεις και εσύ το θαύμα σου. Είναι σε καλή θέση ο Mista, είναι σε πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή ο Mista. Οι εργάτες είναι περίπου ίδιοι, είναι μπροστά ο Mista σε εργάτες μάλιστα. Και βλέπουμε το... επιθετικό blink θα το φάει τον Immortal. Όχι, δεν τον τρώει τον Immortal. Για να δούμε λίγο ο αριθμός Stalkers είναι 8 για το Θέμη, 5. Αλλά υπάρχει αυτός ο Immortal που σε λίγο θα έχει shield. Υπάρχουν όμως και Zealots, Αντώνη, δεν πρέπει να χάσει τον Stalkers. Είδα τι ωραία το high ground ο Immortal, αλλά είναι εκτός range. Ευτυχώς, το Mista. Για να δούμε το ξέρει ο Θέμης, πάει για τα Pylons για να μην έχει Warping κάτω ακριβώς και ίσως να παραδώσει αυτό το Nexus. Όχι, θα το χάσει. Έρχονται τρεις Stalker. Έρχονται τρεις Stalker, πρέπει να προσέξει ο Θέμης. Δεν μπορεί να κατέβει τη ράμπα. Δεν μπορεί να την κατέβει τη ράμπα γιατί όπως κατεβαίνει τη ράμπα δεν έχει καλό τόξο βολής. Και γι' αυτό θα βγάλει μπροστά τον Immortal Sentry, για να έχει. Sentry. Πρέπει να πέσει Force Field. Τώρα. Όχι. Όχι. Προσπαθεί να. Ίσως ήθελε να κόψει κάτι. Πολύ ωραία. Yeah. Τώρα τι είναι 20. Ναι, για το Mista 25 για το White Trap. White Trap είναι σε μία βάση με λιγότερους εργάτες και με λιγότερο στρατό, θα λέγαμε. Και το Tech να πούμε ότι είναι στα ίδια. Ο ένας είναι, όχι, είναι καλύτερο για το Θέμη. Έχει Blink και Robo. Έχει Blink και Robo. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι δεύτερος Immortal, War Prism. War Prism, ναι, αυτό μπορεί να μην το περιμένει ο Θέμης, να πούμε. Ναι, να κατέβει τη ράμπα, αυτό είναι το θέμα. Αυτό μου δείχνει εμένα. Και τώρα ο Θέμης οικονομώθηκε και μετά λαξικά θα κάνει το 4-4. GG λοιπόν και πάμε για ένα επικό τελευταίο set. Μπράβο, μπράβο Θέμη. Απίστευτο θαυμαστικά, δεν το περίμενα αυτά τα snipe που έκανε τα δύο της Immortal χωρίς να χάσει απολύτως τίποτα με τις Zealots να κυνηγάνε. Το forcing που έριξε ο Θέμης, που έριξε ο... όχι ο Θέμης, που έριξε ο White Trap λειτουργήσε εναντίον του καθότι υποχώρησε.
Το θέμα ήταν εκείνο το force field. Τη ράμπα δεν λες. Όχι. Στην αρχή ρε. Έποχα στο Immortal. Έριξε force field, αλλά έκανε υποχώρηση και οι Immortals χωρίστηκαν. Και τους έχασε. Μπράβο. Είδαμε πώς έπρεπε να παίξει το παιχνίδι στο Daybreak. Δηλαδή, βέβαια σε αυτό το χάρτη έχει την ευελιξία του να κάνει blink στο main και έκανε blink στο main. Ο Mista έφαγε μερικά props, έχασε και ένα στόλο και βέβαια από Miss Micro. Αλλά μετά πήγε από μπροστά με όλο το στρατό του και νίκησε. Γιατί είχε one base all in ουσιαστικά από μία βέση. Ο Whitra δεν είχε αρκετό στρατό για να κρατήσει αυτή την πίεση. Αναγκάστηκε να ανέβει τη ράμπα. Εκεί πέρα μετά, όταν ανεβαίνει τη ράμπα, μετά δύσκολα την κατεβάζει. Γιατί δεν μπορεί να κατέβει, είναι το στενό το πέρασμα. Οπότε οι Stalker σου και ο Immortal δεν φτάνουν να βαρέσουν τα αντιπαλαιέ μονάδε. Και μετά έφαγε και το Nexus, έφαγε και εργάτης ο Mista εκεί πέρα και βγήκε μπροστά και πήρε το παιχνίδι πολύ εύκολα. Δηλαδή αυτό το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να γίνει και στο Daybreak. Από λάθος το Mista δεν έγινε. Λοιπόν, σταματάμε το record. Mista εναντίον Whitra 4-4 και πάμε.